λίγο λεφτά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη σας. Κυρίες και κύριοι, η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιμάχηση Πρόοδος σας καλωσορίζει στη σημερινή μας παράσταση «Τα παρατράγουδα του κορονοϊού», που δεν είναι και λίγα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τις ομάδες δράσης του Συλλόγου, δηλαδή όλους εσάς, είμαστε εδώ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία για 2 και πλέον έτη και να φέρουμε ξανά το Σύλλογο στο κέντρο όλων των πολιτιστικών δρόμενων του τόπου μας και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, αρχής γενομένης από αυτή την παράσταση, να τονώσουμε το ηθικό όλων μας και να διώξουμε το φόβο του κορονοϊού. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, θα προσπαθήσουμε να σας διασκεδάσουμε. Τώρα, τι θα καταφέρουμε να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθειά μας, θα μας το πείτε εσείς στο τέλος της παράστασης. Όπως και να έχει όμως, θέλουμε να είστε ποιητικοί στις κρίσεις σας, διότι οι γνώσεις όλων μας, από σεναριογράφους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς κτλ., φτάνουν μέχρι το μεράκι μας και την καλή μας θέληση και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς που είναι Αυγουλάς Γιάννης, Αυγουλάς Μανώλης, Τσουκαλά Μαρία, Σαράγιας Μπάμπης, Γερασλή Μαρία, Καλούμα Μαρία και η ομιλούσα, Αλαβέρα Ιφηγένεια. Σενάριο, Αλαβέρα Ιφηγένεια, υποβολέα Συνεσίου Σέβη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γερασκλή και τον κύριο Αυγουλά που θα παίξουν βιολί στην παράσταση, τον κύριο Ανδριογιώργη, τον κύριο Φούσκα Βαγγέλη και τον κύριο Παπούλη Κυριάκο που μας βοήθησαν στα ηχητικά και τον πρόεδρο, τον κύριο Φραζή που είναι κοντά στο Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοτική Τηλεόραση που καλύπτει σήμερα την παράσταση και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλή διασκέδαση. Άννα μου, ένα κοιμήθηκα απόψε καθόλου. Δεν ξέρω πώς είμαι έτσι. Ας πιω μια ώρα καφέ, πρέπει να σε ξυπνήσω. Και ο Βαΐκης, ακόμα κοιμάται. Άσε με βρε Χρουσή, άσε με. Όλη τη νύχτα πάνε έλα από τη... το απογορητήριο η νύχτα ο κόλλος. Μάνα μου βαΐθη, με βάση έχεις κορονοϊό. Πασούλια τώρα τίποτε αλλά έχει χάρη που είναι μπουγάτου ανθρώπου και μας ευλέπουσε. Άισε με τις λάτες μαρτούλες τις ψηλισμένες, τώρα μου πας και είσαι κορονοϊό. Ωραίος. Μάνα, βέβαια Χριστέ και Παναγιά. Κάτσε να μπήξω λίγο το παράδειγμα, κατά ψωφιασέ. Πρωί, πρωί. Τι θα να κάνω. Όλοι με γυρτιά, μην τα πω να κάνω. Καλά, αφορμή το όπρες. Λες και άμα δεν την επόμενη, σου λέει, κάτι και στα νιάτα σου. Κάτι, τέλος πάντων. Ρουσί, άμα κλάνω, πρέπει να μου δίνεις ένα δεκάρι. Ωραία, για χαρά. Έτσι μου κλάνε, σας εμπληρώνω και από πάνω. Ωραία, καλώς είσαι εσύ. Άμα πάει στο φαρμακείο και κάνεις το απόσπερα σιβρέ, τώρα πιτές. Πόσο πληρώνεις? Και πώς, στην αρχή ήταν 10, τώρα κάνουν το 7. Ας είναι 7. Αφού μυρίζεις την πορτή, είσαι αρνητική.
πιστεύω. Εξέχασα τις φασούλες πόξο, δεν σε έβαλα στο ψυγείο. Και είχα να αρχίσει καμιά σκελή τσίπα μπομπάρο, είχε κάτι και κάτι φουσκάρλες, όχι πολλές, είχα τις μιλίες, τις καλές, μέχρι χιά ελπίδηκα να τις πετάξω. Και εδώ κάτω μου και τις είπαν, και να δω τα χάλια μας, τα που πάθαμε. Έχει δίκιο και φωνάζει ο κακόμερος. Αλλά, άνθρωπο το λες, το ζώο το έβαλα. Αυτή τη στιγμή που μια διαβρομούσα και ήταν τη έντρωπη. Μπορώ να την παίξα εγώ, δεν είμαστε καλά. Άντε. Βέβαια, αν έριξα κάτω φασούλες ξυλιμένες και μετέρμιντες, δεν ξεμπερίστηκα. Καλά, πιο καλά, παραπονιάρι. Κάτσε εδώ πέρα. Να κάτσε, δεν τα μαγάνω. Πρε, πιο καλά. Θα καθαρίσει το αντεράκι σου. Θα χάσεις και κανένα τζιλό. Ναι, έχω πολλά και... Έννοια σου, έννοια σου. Λοιπόν, αν πας κάνω τίποτε να πιείς, να σε περάσει. Άκουσα κάτι στην τηλεόραση. Ναι, σπίξει λέει ένα λεμόνι, βάλω μέσα και καφέ, τούσικο, ξέρεις. Ναι. Έτσι, χωρίς να τον εψήσω. Άψω. Αν το πιείς, ας τον πώσεις κατευθείαν. Μουσί, άσε τα για προσόφια. Ναι. Πήγαινε κάμε τίποτε, μπας και μου φύγουν τα ιδιάρια, γιατί... Έχω έτοιμο καφέ. Πείτε στο λαμί, φέρε, φέρε, ό,τι να είναι. Λοιπόν, παίρνετε. Ναι. Άκουγα. Είναι το πιο. Θα πιούμε τον καφέ μας. Ναι. Και μετά να πας μέσα. Να κάνεις έναν παρέα.